Συγγνώμη, αλλά δεν πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Δεν το περιμέναμε τόσο μεγάλη επιτυχία να έχουμε. Ίσως βοήθησε και ο καιρός, δεν ξέρω. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και εδώ και ο παπάς μας, ο πρόεδρος του χωριού μας, η Σούλα, η προέδρια από τους συλλόγους. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, αντιπρόσωποι συλλόγων. Όλοι είσαστε φίλοι και από το Δήμο. Όλοι είσαστε φίλοι, όλοι μας αγαπάτε, όλοι ξέρετε το έργο που κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, γιατί δεν το περιμέναμε με τόση μεγάλη επιτυχία. Αν κάτι έγινε με τα τραπέζια, συγγνώμη, αλλά είναι λίγο δύσκολη εποχή, άλλος δεν ήθελε έξω, άλλος δεν ήθελε πολύ. Γίνανε κάτι για αυτά, συγγνώμη, τι να πω. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Με κάθε τρόπο μας βοηθείτε και μας παραστέκεστε και έτσι μπορούμε να βγάλουμε το χειμώνα, που πάντα για μας είναι δύσκολα, πολλά προβλήματα. Φωτεινή, έλα να πεις κάτι. Να ευχαριστήσω τις κυρίες και το Γιάννη που μας πάντα μας βοηθάνε στα φαγητά, όλα αυτά ήταν δικά μας. Να ευχαριστήσω την Ρίτσα που πάντα είναι κοντά μας και μας βοηθάει. Ήθελα να πω και την κυρία Φωτοπούλου που πάντα γράφει στην εφημερίδα για μας και πάντα είναι κοντά μας. Το Βαγγέλη που πάντα μας αγαπάει και είναι κοντά μας και γράφει ό,τι του πούμε και ό,τι θέλει. Τον Αλέκο για την περιποίησή του και τους ωραίους λιγουμάντες. Μάλλον η μαμά του τις έκανε και είναι χρειάζεται τα συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ευχόμαστε την πίτα μας πάλι να το μόσουμε και να είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, πάτε και τη φωτεινή να δείτε. Το ξέρετε όλοι, είναι η ιδρύτρια του συλλόγου. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αθρά προσέλευσή σας, την αγάπη σας στο σύλλογο και την προσφορά σας. Ο σύλλογος ξεκίνησε πολύ φτωχά και έχει φτάσει πολύ ψηλά και αυτό οφείλεται στη δραστηριότητα και στην αγάπη του εκάστοτε συμβουλίου. Με τη βοήθεια βέβαια του κάθε ενός από εσάς, διότι δεν γινόταν αλλιώς. Φτάσαμε τόσο ψηλά όσο δεν το φανταζόμαστε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς, διότι χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που είμαστε τώρα. Δεν έχω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό χειμώνα. Ευχαριστούμε και πάλι και από μένα. Να είστε όλοι καλά. Ελπίζω με το στην πίτα να σας ξαναδούμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όπως αγαπάτε την οικογένειά σας, τους δίπλα σας, να δώσετε αγάπη σε όλους. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αγάπη. Τίποτα άλλο. Αγάπη και συμπόνια. Ο ένας δηλαδή να είναι κοντά στον άλλο, να απομακρυνθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτή η συγκέντρωση μας δίνει κουράγιο και μας δίνει και τη δύναμη και ελπίδα ότι θα συνεχίσουμε. Θα έρθουν κι άλλοι κοντά μας για να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Γιατί πραγματικά είναι ένα έργο που είναι ένα έργο το οποίο μας δίνει και μας, μας αγχώνει, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θέλουν βοήθεια και για να ανταπεξέλθουμε πρέπει να συγκεντρώνουμε ποσά και με αυτόν τον τρόπο αγωνόμαστε κι εμείς. Αλλά δόξα τω Θεώ με την προσέλευσή σας και με την προσέλευση του όσοι είναι κοντά φίλοι, πηγαίνουμε μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.